Σας ευλογήσει αγαπητά μου αδέρφια, έχουμε μεγάλη χαρά που είμαστε ανάμεσά σας. Ο Κύριος να ευλογήσει τον οίκον αυτό με κάθε ευλογία πνευματική και θα δούμε μεγαλεία τον τελευταίο καιρό. Αμήν. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Γλυφάδας. Αγωνιζόμαστε και εμείς εκεί, προσευχόμαστε και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μια μέρα θα ζήσουμε αιώνια. Δόξα στον Κύριο. Θα ήθελα να ανοίξουμε στη σελίδα 847, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και το β' κεφάλαιο θα ξεκινήσω. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομε εν τον αστέρα αυτού, εν την Ανατολή και ήρθομε δια να προσκυνήσουμε εν αυτόν. Ακούσας δε ο Ηρώδης, ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα και πάσα Ιεροσόλυμα με ταυτού και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν που είναι ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπων προς αυτόν εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου και εσύ Βιθλεέμ γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ώστις θέλει ποιμάνει το λαόν μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης, καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν τον καιρό του φαινομένου αστέρος. Και πέμψας αυτού εις Βιθλεέμ, είπε, «Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, αφού δε έβριτε επαγγείλατε μου για να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως, ανεχώρησαν κι ιδού ο αστήρ του οποίου είδων εν την Ανατολή, προπορεύοντα εαυτόν. Έως ου ήλθον εστάθη επάνω όπου ήταν το πεδίο. Ειδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαρά μεγάλης φόδρα. Και ελθόντες εις την οικία, έβρον το πεδίο μετά της Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες, προσεκίνησαν αυτόν και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις αυτά δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμήνα. Και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ, να μην επιστρέψω εσύ προς τον Ηρώδην, αλλά δια άλλης οδού ανεχώρησε εις τη χώραν αυτών. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ, λέγον, «Εγερθείς, παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον, και έσω εκεί έως σου ύποση, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον δια να απολέσει αυτό». Ο δε γερθής παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτο και ήτο εκεί ως της τελευταίης του Ηρώδου για να πληρωθεί το ρηθένα υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντες «Εξ Αιγύπτου εκάλεσαν τον Υιόν μου». Τότε ο Ηρώδης ειδών ότι ενεπέχθη υπό τον μάγον εθιμό της φόδρα και απεστήλασε φώνευσε πάντα στους πέδας τους εν τη Βιθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω, κατά τον καιρόν των οποίων εξικρύβωσε παρά των μάγων. Τότε πληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτη λέγοντος «Φωνή οικούστη Ιεραμά, θρήνος, κλαθμός και οδυρμός πολλής». Και η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσι. Αμήν. Αδέρφια μου, δεν σας κρύβω ότι σε όλο αυτό το οποίο διάβασα, αυτό που έμεινε μέσα στην καρδιά μου είναι μία λέξη που λέγεται θρήνος. Πώς γίνεται να υπάρχει μία τόση μεγάλη χαρά, γεννάται ο σωτήρας του κόσμου, ήρθε για να φέρει το καλό μέσα στον κόσμο, ένα ωραίο χαρμόσυνο για το μεγαλύτερο έργο το οποίο έκανε ο Κύριος, να έρθει και να αφήσει τον ουρανό, να έρθει στη γη, να γίνει άνθρωπος, κατά το σχήμα ως άνθρωπος, λαβών δούλου μορφή και να πάρει τη σταυρική θυσία που
αυτός αποδέχτηκε να κάνει αυτό το έργο, να μπορέσει να βρει λύτρωση η ανθρωπότητα. Όμως εδώ βλέπουμε κάτι το οξύμορο. Βλέπουμε να υπάρχει μία χαρά, αλλά βλέπουμε μετά από λίγο καιρό να υπάρχει θρήνος στη Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε ο Κύριος. Και χαρά και θρήνος. Και αυτή είναι τελικά η ζωή του ανθρώπου. Η ζωή του ανθρώπου είναι να έχει και χαρές και λύπες. Ο Ιακώβ, ο λεγόμενος Ισραήλ, είπε στον Φαραώ, όταν τον συνάντησε και του είπε πώς ήταν ο καιρός του βίου σου εδώ πάνω στη γη. Και είπε, αδερφοί μου, ότι οι μέρες, λέει, του βίου μου, οι περισσότερες, ήταν άσχημες, κακές και πολύ λίγες οι χαρές. Όμως και το οξύμορο είναι ποιο, να μας λέει στην Καινή Διαθήκη, κατά πάντα, λέει, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Και βλέπουμε τώρα τα πράγματα που έρχονται μέσα στη ζωή μας να εξελίσσονται δραματικά πολλές φορές. Από τη μία πλευρά έχω τη χαρά της σωτηρίας μου και από την άλλη πλευρά, φαινός και αφετέρου, έχω τη λύπη και το θρήνο. Θρήνος, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι ένα έντονο κλάμα συνεχόμενο. Αυτό είναι, αυτό λέγεται θρήνος. Είναι κάτι το οποίο ήρθε κάποια στιγμή στον άνθρωπο, κάτι τόσο πολύ σοβαρό που δεν μπορεί να το ξεπεράσει εύκολα. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Αν πάμε στον Μιχαία, στη σελίδα 820 λέει, αδελφιά μου, 8 εδάφιο, α κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Δια τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει. Ξέρετε τι σημαίνει ολολήξω? Σκούζω. Έχετε σκούξει ποτέ? Έχετε φωνάξει ποτέ σε κάτι το οποίο δεν μπορείτε εύκολα να το καταλάβετε και να το ξεπεράσετε? Αν δεν το έχετε κάνει, ίσως έχετε έρθει σε αυτή την κατάσταση να θέλετε να φωνάξετε πολύ δυνατά, να βγάλετε μία κραυγή δυνατή. Και επειδή τώρα βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη στιγμή ο λαός, καλείται τώρα ο Μιχαίας να τον προειδοποιήσει για την ερήμωση της καταστροφής της Σαμάριας. Γιατί υπήρχαν η ηθική κατάσταση του Ιούδα, ήταν αξιοθρήνητη, υπήρχαν προφήτες, κριτές, ιερείς, οι οποίοι και προσκυνούσαν τα είδωλα, υπήρξε απάτη, καταδυναστεία, αδικίες, αιματοχυσία. Και όχι μόνο αυτό, και λέει κιόλας ότι δεν μπορούσε να εμπιστευτεί ακόμα τον πατέρα του και τη μητέρα του, την ίδια του την οικογένεια. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, υπάρχει ο προφήτης, γι' αυτό όλα αυτά που βλέπει, δεν είναι εύκολα να βλέπει μια τέτοια κατάσταση, και ξέρετε ο Κύριος δείχνει και φανερώνει. Είναι πολύ ωραίο, αδελφοί μου, το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε φανερώνει. Φανερώνει τα πάντα, το μέλλον μας, φανερώνει την κατάστασή μας. Αλλά ο άνθρωπος, καθώς το Πνεύμα το Άγιο, ως τις έχει ότα για να ακούει, ας ακούει τι λέγει το Πνεύμα το Άγιο, τα κλείνει. Και δεν τον ενδιαφέρει, γιατί έχουν έρθει άλλα πράγματα μέσα στη ζωή του και δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, ούτε να δει. Και έρχονται προβλήματα. Επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε μέσα από αυτό που μας έχει παρασύρει και να κοιτάξουμε ψηλά, να ζητήσουμε τη βοήθεια. Γιατί λέει, από πού θέλει έλθει η βοήθειά μου? Από τον επίγειο άνθρωπο. Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη στηριχτή σε βραχίων άνθρωπο.
Ευλογημένος ο άνθρωπος όσοι στηριχτεί στο βραχίωνα του Κυρίου, αδέρφια μου. Ευλογημένος ο άνθρωπος. Πολλές φορές βλέπουμε το φαινόμενο. Μη βλέπεις το φαινόμενο. Γιατί είναι άνθρωπος. Και αν εμπιστευτείς τον άνθρωπο, θα κάνει λάθος και θα σε οδηγήσει λάθος, θα πέσει αυτός, θα πέσεις κι εσύ. Εκεί που πρέπει να στηριχτούμε είναι στον Κύριο. Στο λόγο του, αδελφοί μου. Ο λόγος του. Ο οποίος είναι φως, λιχνάρι, το οποίο μας φωτίζει μέσα στο σκοτάδι, γιατί ο κόσμος είναι σκότος. Και για να μπορέσουμε να δούμε μέσα στο σκοτάδι, γιατί δεν βλέπεις καθαρά στο σκοτάδι, διάλεξαν, λέει, το σκοτάδι παρά το φως. Γιατί? Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Και δημιουργεί ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος, ο βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, δημιουργεί σκοτάδια στη ζωή του την προσωπική. Και έρχεται τώρα το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, ο οποίος μας αγαπάει και δημιουργεί καταστάσεις για να έρθει φως, πού, μέσα στη ζωή μου, αλλά να φωτιστούν οι οφθαλμοί μας, αδελφοί μου. Γιατί ο διάβολος ετύφλωσε τη διάνοια, λέει, αυτόν, για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και καλείται τώρα ο άνθρωπος να περπατήσει σε αυτό το σκοτάδι μέσα από το φως του Κυρίου, μέσα από το πρίσμα του Κυρίου, μέσα από τα μάτια του Θεού, μέσα από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δεν είναι εύκολο. Και έρχεται τώρα, επειδή του φανερώνει όλη την κατάσταση, αδερφοί μου, και τα μέλλοντα του Μιχαία, αυτό που βγαίνει μέσα από την ψυχή του είναι να θρηνήσει, να κράξει, να φωνάξει. Γιατί πολλές φορές δεν αντέχεται τα γεγονότα που υπάρχουν. Δεν αντέχονται. Και γι' αυτό έχει την επιθυμία ο άνθρωπος πρώτον να στηριχτεί από κάπου, δεύτερον να πάει να κουμπίσει και να του ζητήσει βοήθεια, μήπως τον βοηθήσει. Όλα αυτά τα δεκανίκια ο Κύριος τα παίρνει. Και μετά ο άνθρωπος είναι σαν εκρεμές. Εωρείται. Και χάνει τα πόδια του κάτω από τη γη. Και λέει τώρα τι κάνω, πώς εγώ αυτό θα το αντιμετωπίσω. Και έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού να του φανερώσει την κατάσταση, να κράξει, να φωνάξει και για τον ίδιο του τον εαυτό και να πει, αδελφοί μου, για τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει, θέλω υπάγει εκδεδημένος και γυμνός. Και εγώ, γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση δεν βγάζω τον εαυτό μου. Δεν βγάζω τον εαυτό μου από εκεί. Και εγώ το ίδιο είμαι. Δεν υπάρχει καλύτερος εδώ. Δεν υπάρχει ο πνευματικότερος εδώ. Δεν υπάρχει. Όχι, όλα είναι χάρις Θεού ότι είμαστε. Όλα είναι του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτά που του φανερώνει δεν είναι ο Μιχαίας ότι είναι ο καλύτερος. Όχι. Γι' αυτό κράζει και για τον εαυτό του κράζει και φωνάζει. Και ακούστε, αδερφοί μου, θρηνεί. Θέλω υπάγει εκδεδημένος και γυμνός. Θέλω κάμι θρήνων θώων. Τι είναι, τσακάλι. Τι κάνει το τσακάλι? Φωνάζει, κράζει. Δηλαδή έτσι με αυτόν τον τρόπο θα κράξω κι εγώ, σαν το τσακάλι. Και πένθος ως τρουθοκάμιλος. Ποια είναι η ιδιότητα όταν φοβάται ο στρουθοκάμιλος? Βάζει το κεφάλι του μέσα στο χώμα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά πρέπει να κάνει ο άνθρωπος όταν πλέον βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Μη κοιτάξει άνθρωπο. Να κοιτάξει τον Κύριο μόνο. Γιατί αν τον κοιτάξεις, τότε θα σου φανερώσει ο Κύριος τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου, τις δικές σου. Που έχεις πολλά. Και έχω πολλά. Και έχουμε πολλά όλοι μας, αδελφοί μου. Και τότε θα φωνάξω σαν το τσακάλι. Έτσι πρέπει να ταπεινωθώ. Και να βάλω το κεφάλι μου σαν το στρουθοκάμιλο κάτω από το χώμα, στη γη. Γιατί νομίζει ότι δεν τον βλέπει όταν το βάζει, ξέρετε, είναι όρθιο και το βάζει, ξέρετε, κάτω. Αλλά το σώμα του φαίνεται. Αλλά φανερώνει μια ταπείνωση αυτό, αδελφοί μου. Και όταν αντιμετωπίζει, όταν πηγαίνουν όλα καλά τα πράγματα, ξέρετε, μου κάνει πολύ μεγάλη
περιέργεια το πώς στάθηκε ο Ιώβ σε μια τέτοια κατάσταση. Νομίζετε ότι δεν είπε λόγια κι αυτός? Θεωρούσε ότι είναι πολύ καλός σε όλα αυτά τα τυπικά τα οποία έπρατε. Όμως, αδελφοί, τίποτα δεν μας δικαιώνει από όλα αυτά. Αχρίοι δούλοι είμαστε και ότι όποιος ίσταται ας βλέπει μην πέσει. Είμαι καλά, τόσο με περισσότερο προσευχή πρέπει να έχω και νηστείες. Δεν είμαι καλά, τόσο περισσότερο ακόμη πρέπει να κάνω νηστείες και προσευχές, τόσο περισσότερο αγώνα πρέπει να έχω για να μπορώ να βλέπω. Και πρέπει να θρηνήσω για να μπορέσω να καταλάβω, να θρηνήσω για τον εαυτό μου, όχι για τους άλλους. Για τον ίδιο μου τον εαυτό, για την κατάσταση την οποία βρίσκομαι. Και τώρα βρίσκομαι σε μια πολύ τέτοια μοιραία κατάσταση και όχι μόνο αυτά, αλλά και όλη η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν το περίμενε ποτέ ο Ιώβ ότι θα βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση, αδέλφια μου. Ποτέ. Ποτέ δεν έβαλε τον εαυτό του ότι ο ίδιος θα πάθαινε κακό. Ποτέ. Αλλά έρχεται μέσα από τις δοκιμασίες, είχε φόβο για την οικογένειά του, είχε φόβο για τα παιδιά του, έκανε προσευχές, θυσίαζε κάθε φορά μήπως συμβεί κάτι και έγινε το αντίθετο, δηλαδή αυτό που φοβόταν. Γιατί το λέει σε ένα σημείο, αδελφοί μου, επειδή εκείνο το οποίο εφοβόμουν συνέβη σε με και εκείνο το οποίο ετρόμαζον ήρθε εις εμέ. Και δεν φτάνει μόνο αυτό να καταστραφεί ολοσχερός, γιατί τα πάντα είναι του Κυρίου και μη θεωρήσεις τίποτα δικό σου. Τίποτα δικό σου, να μην θεωρήσουμε τίποτα δικό. Ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου. Ο Θεός έχει κάνει χάρη και ό,τι έχουμε, αδελφοί μου. Και μέσα από αυτά που μας έχει χαρίσει ο Κύριος, τα βάζουμε που στα πόδια Του και υπηρετούμε με αυτά που μας έχει χαρίσει ο Κύριος, αδελφοί μου. Μη λυπάσαι αυτό το οποίο έχεις, ίσως έχεις ιδρώσει. Και αυτό, και να ίδρωσες και να κόπιασαν τα χέρια σου και να τα απέκτησες, τα απέκτησες γιατί τα ήθελε ο Κύριος και τα απέκτησες. Άλλος κοπιάζει και δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεσαι εσύ. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, γνωρίζει ο Κύριος. Ας μείνουμε στο θέλημα του Κυρίου. Άρα ό,τι έχει ο Ιώβ, ό,τι είχε ο Ιώβ, ήταν γιατί ο Θεός του τα χάρισε, ο Θεός του τα έδωσε. Και τώρα ήρθε η ώρα να πειραστεί περισσότερο από όλο τον κόσμο, αδελφοί μου. Πολύ φοβερό αυτό. Και όχι μόνο να πειραστεί από αυτά που έχασε, ήρθε η γυναίκα του, τον πείραξε, ήρθαν και οι τρεις φίλοι του και τον πείραξαν κι αυτοί. Πολύ, δηλαδή, από τη μία πλευρά βλέπεις έναν άνθρωπο κατεστραμμένο, τον βλέπεις πρώτα ευτυχισμένο, ποτέ δεν περιμένει ότι θα φτάσει σε αυτή την κατάσταση και από την άλλη πλευρά το βλέπεις κατεστραμμένο και χαίρεσαι. Και ίσως μπορεί να χαίρεσαι, να μην χαίρεσαι με αυτόν τον τρόπο, αλλά να λες μέσα σου, α, για να το πάθει, κάτι υπάρχει, κάτι έχει κάνει. Γι' αυτό το λόγο δεν σου ανήκει και δεν μας ανήκει σε καμία περίπτωση να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο τον βρώμικο, γιατί είναι βρώμικος τρόπος. Αυτός ο τρόπος να σκέφτεσαι γιατί περνάει αυτό, γιατί βγάζει συμπέρασμα, κρίνεις. Και κρίνουμε, και εγώ το έχω κάνει αυτό, αδελφοί μου, και έχω ζητήσει συγγνώμη από το Θεό. Γιατί με όποιο μέτρο μετρείτε θα μετρηθούμε όλοι μας. Μετράς με αυτό το μέτρο, άλλο τόσο θα είναι. Ο Θεός να μας ελέγξει και να μας ευλογήσει. Να αλλάξουμε, αδελφοί μου, το σκεπτικό μας. Και έρχεται τώρα να τον πειράξουν και οι τρεις φίλοι του. Ενώ στην αρχή 7 μέρες μόλις τον είδαν, μόλις είδαν το θέαμα αυτό, 7 μέρες έκραζαν και έκλαιγαν μαζί του, θρηνούσαν μαζί του δηλαδή. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε υπεροχή.
Γιατί βλέπουν το νόμο. Όπως ξέρουμε, γιατί έλεγε ο νόμος ότι όποιος περνάει τέτοιες καταστάσεις είναι κρίσης Θεού επάνω του. Αλλά όμως έλατε που τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν έτσι και ήταν με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλά πού θέλω να σταθώ τώρα? Θέλω να σταθώ στον Ιώβ, στα λόγια του αδελφή μου. Γιατί αλλιώς έβλεπε τα πράγματα τότε και αλλιώς τα βλέπει τώρα και θρηνεί. Και θρηνεί όχι για όλους τους υπόλοιπους, ούτε για αυτά τα οποία έχασε. Θρηνεί για τον ίδιο του τον εαυτό. Και ακούστε τι λέει στη σελίδα 489, όποιος θέλει να πάει. Στο ζήτα κεφάλαιο. Δεν είναι εκστρατεία ο βίος του ανθρώπου επί της γης. Τι είναι ο βίος? Ποιος είναι ο δρόμος που από τότε που γεννήθηκες και γεννηθήκαμε και το τέρμα το ξέρεις? Κάνουμε μια εκστρατεία, αδελφοί μου. Είναι ένας δρόμος που ο άνθρωπος παλεύει για να τον τελειώσει. Κάποια στιγμή όλοι μας αυτή η εκστρατεία θα σταματήσει. Θα τελειώσει αυτή η εκστρατεία, θα σταματήσει, θα έρθει ο θάνατος. Είναι φυσικό φαινόμενο αυτό για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα. Είτε τώρα είτε αργότερα θα έρθει. Άρα τώρα αρχίζει και καταλαβαίνει ότι πώς τα βλέπει πλέον, πώς τα θεωρεί. Γιατί είναι μια εκστρατεία ο βίος του άνθρωπου. Βγάζει συμπέρασμα και καλό είναι να βγάζουμε τα συμπεράσματα, αδελφοί μου, τα δικά μας συμπεράσματα για αυτά που παθαίνουμε μέσα στην προσωπική μας ζωή. Και οι μέρες, λέει, αυτού είναι οι μέρες μισθωτού. Πόσο κάνει για να πληρωθείς? 30 μέρες για να πληρωθείς, για να υπάρξει η εξόβληση. 30 μέρες. Κάθε τέλος του μήνα έρχεται η εξόβληση. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, σου λέει εδώ. Καθώς ο δούλος επιποθεί τη σκηνή, τη σκιάν, και καθώς ο μισθωτός αναμένει το μισθόν αυτού, ούτω εγώ έλαβον για κληρονομία μήνας ματαιότητος. Ό,τι κάνεις. Όταν πλαγιάζω λέγω πότε θέλω εγερθεί, ξέρω αν θα σηκωθώ, και θέλει περάσει η νύχτα, ξέρω αν θα ξημερώσω, και είμαι πλήρης ανησυχίας έως της αυγής. Όταν όλα πάνε καλά δεν έχεις ανησυχία. Δεν υπάρχει ανησυχία. Όταν όμως περάσεις από σκιά θανάτου θα ανησυχήσεις. Όταν περάσεις μία δοκιμασία μπορείς στην αρχή όχι να σκανδαλιστείς κιόλας και να πεις τι είναι αυτό που έπαθα εγώ. Τι είναι αυτό? Δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Και ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμάζει τον εαυτό του για τα πάντα, αδελφοί μου. Μη μας βρίσκει ο χρόνος απροετοίμαστος για το οτιδήποτε μπορεί να περάσουμε, αδελφοί μου. Και δεν είναι μόνο η σκιά θανάτου που μπορεί να περπατήσουν. Να είναι άλλα πράγματα πολύ σοβαρότερα. Τα παιδιά μας, ο άντρας, η γυναίκα, κάτι το οποίο μπορεί να κλονιστεί, η πίστη μας. Και ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμάζεται για όλα αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει ο άνθρωπος μέσα από τις δοκιμασίες αυτού του κόσμου. Ο πλουσιότερος περνάει δοκιμασία. Ο πιο πλουσιότερος και ο φτωχότερος το ίδιο. Όλοι το ίδιο είμαστε, αδελφοί μου. Και ο πλούσιος πεθαίνει και ο φτωχός πεθαίνει. Πέθανε πρώτα ο φτωχός, ο Λάζαρος, προσπαθούσε να φάει από τα ψίχουλα τα οποία έπεφτε από τις τράπεζες του πλουσίου. Ο πλούσιος ποτέ δεν γύρισε να κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο, να τον βοηθήσει, κάτι να κάνει που θα μπορούσε πολύ εύκολα. Πέθανε όμως και ο πλούσιος. Οι διαφορές τους ξέρετε ποιες ήταν? Δύο. Η διαφορά η μία ήταν ότι όταν πέθανε ο πλούσιος είχε πάρα πολύ ωραία τελετή και κόσμο
αλλά τίποτα δεν πήρε μαζί του και ο φτωχός θα τον πετάξανε μέσα χωρίς κανένα φέρετρο και θα τον θάψανε έτσι. Και θα είπαν κιόλας πω που ευτυχώς μας έδιασε και τη γωνιά. Τιμές, κλάματα για τον πλούσιο. Και τώρα το δεύτερο είναι ο Λάζαρος βρίσκεται στους κόλπους του Αβραάμ, ο πλούσιος κολλάζεται. Ήταν προετοιμασμένος ποτέ αυτός ο πλούσιος ότι κάποια στιγμή από αυτή τη ζωή θα φύγει? Ήταν ποτέ προετοιμασμένος αυτός ο πλούσιος που ευτύχησαν τα χωράφια του και είπαν ότι, και είπε ότι αυτή η χρονιά ήταν τόσο πολύ ευλογημένη που αυτό που θα κάνω, σκέφτηκε αυτό που θα κάνω, να γκρεμίσω όλες τις αποθήκες και να τις κάνω μεγαλύτερες, να βάλω όλη αυτή την ευλογία που μου χάρισε ο Θεός. Ακούστε, μου χάρισε ο Θεός και πραγματικά ό,τι είναι, αδερφοί μου, ευλογημένο στον άνθρωπο είναι από τον ουρανό του Πατρός των Φώτων, που δεν υπάρχει αλλίωση στη σκιά μεταβολής. Ήταν από το Θεό. Το θέμα είναι πώς το διαχείριστηκε. Τόσο πολύ, δηλαδή δεν θα μπορούσες να παραμείνεις με αυτές τις αποθήκες γεμάτες τίγκα και το υπόλοιπο που σε περίσεψε να το δώσεις δεξιά και αριστερά. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ζωή μας εδώ που βρισκόμαστε είναι τόσο περιορισμένη που ό,τι και αν κάνω στη ζωή μου από το πρωί και να δουλεύω από το βράδυ και χάνω αυτό το οποίο μου δίνει η ζωή, κάποια στιγμή θα έρθω αντιμέτωπος με πρόβλημα. Ποτέ δεν περίμενε ότι θα βρισκόταν εκεί. Τώρα όμως που το έπαθε έχει συνειδητοποιήσει άλλα πράγματα και ο Κύριος, γι' αυτό αδελφοί μου, μας τριγμώνει με τέτοιες καταστάσεις. Τι είναι ο κοσμικός, καλύτερος από μας ή χειρότερος από μας? Όχι. Όλοι μας ζούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε μία διαφορά μεγάλη. Ό,τι περνάμε, το περνάμε με τον Κύριο. Αυτή είναι η διαφορά. Και ότι αν είσαι προετοιμασμένος για όλα και αποδεχτείς, αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτά που επιτρέπει ο Κύριος στη ζωή σου, γιατί δεν είναι αυτά που βλέπεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα έχεις υπολογίσει. Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι έτσι όπως τα λες, Ιώβ. Όλες αυτές οι υποσχέσεις που μου έχεις πει, Κύριε, όλα αυτά τα οποία μου έχεις υποσχεθεί με προφητεία, ότι θα με ευλογήσεις, θα μου δώσεις, Κύριε, καρποφορία, θα μου δώσεις, Κύριε, το οτιδήποτε σου έχει υποσχεθεί ο Κύριος, τώρα βλέπω ότι χάνονται, δεν χάνονται. Εσύ έχεις χαθεί και εμείς χανόμαστε, πού? Μέσα στο πρόβλημα. Ο Κύριος σου λέει βγες έξω από το πρόβλημα. Δεν μπορώ. Βεβαίως δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορείς όταν δεν είσαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να γευτείς τον ουρανό, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί μου, και να λάβεις την στολή αυτή, την πανοπλία του Θεού που θα πρέπει εσύ να πας να την αναλάβεις και να προχωρήσεις έτοιμος πλέον, χωρίς να έχεις κανέναν δισταγμό για οτιδήποτε έρθει και επιτρέψει ο Θεός μέσα στην προσωπική σου ζωή. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να δει αυτά που ο Κύριος βλέπει, τι γίνεται στο πνευματικό κόσμο, αδελφοί μου. Ζούμε εδώ στη γη σε έναν κόσμο σαρκικό που όλοι έχουν βγει μέσα στη σάρκα και το βλέπουμε και στις εκκλησίες μας τώρα. Έρχονται με βαμμένα μαλλιά, έρχονται έξω, βάφονται τα νύχια τώρα, πάνω κάτω νύχια εκεί. Έχω πρόβλημα με το νυχάκι μου, έχει μικρόβια το νυχάκι μου και τα βάφω έτσι και αυτά. Έχει ξεφύγει ο άνθρωπος και τον ενδιαφέρει τι? Δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και οι άντρες. Τον ενδιαφέρει ο καλοπισμός, τον ενδιαφέρει η φιλαυτία του. Αγαπάει τον εαυτό του.
πλέον. Έχει χάσει. Τα γεγονότα θα εξελιχθούν όμως. Ποτέ δεν φαντάζεται στη ζωή του ότι θα περάσει μία τέτοια κατάσταση, τυχή κατάσταση. Και τώρα ζούμε καταστάσεις πολλές δύσκολες και με ασθένειες και εγώ είμαι ένας παθών. Έτσι. Και εγώ είμαι παθών και η γυναίκα μου είναι παθών και δόξα στον Κύριο, αλληλούια, και έχουμε, αδερφοί μου, δεν σας το κρύβω, ούτε σας το παίζω κανένα σούπερ. Ήρθαν σκέψεις κι εγώ, αυτά είναι και για μένα, για όλους. Έκλαψα σαν τον Εζεκία, πήγα εκεί πέρα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσε μου άλλα 15 χρόνια, είπε ο Εζεκίας. Ποιος δεν θέλει τη ζωή, αδελφοί μου? Όλοι μας θέλουμε τη ζωή μας. Όταν έρχεται όμως η ώρα εκείνη και λέμε, αδερφέ, μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι ζωντανός και αν πεθάνουμε και αν... Το βάζει τώρα στον πληθυντικό. Και αν πεθάνουμε θα πάμε στον Κύριο. Έλα εσύ τώρα στη θέση αυτή. Ο άλλος εκεί πέρα πονάει. Είναι μόνος του στις σκέψεις του. Τη νύχτα που περνάει μόνος του. Οι σκέψεις, τα πάντα. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Μην βγάλουμε τον εαυτό μας έξω από αυτά. Έτσι όπως τα βλέπει ο Ιώβ. Τα βγάλουμε απ' έξω. Ίδιοι είμαστε. Ίδιοι είμαστε και με τον Εζεκία. Κύριε, σε παρακαλώ, το έργο σου, έτσι του πά. Και δεν τρέπομαι να σας το πω. Σιγά. Το έργο σου, Κύριε, τι θα κάνεις? Ανάγκη με έχει. Δεν με έχει ανάγκη, αδελφοί μου. Κανένας μας δεν έχει ανάγκη. Αλλά ο ζήλος, τι είναι? Ο ζήλος σου είναι πολύ ωραίο στα μάτια του Θεού. Γιατί σε χρησιμοποιεί, είσαι σκεύος εύχριστο και σε χρειάζεται. Αλλά δεν με έχει ανάγκη, θα πάρει ένα άλλο σκεύος και θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Δεν είμαι ο καλύτερος. Κανένας δεν είναι καλύτερος. Ένας είναι ο καλύτερος και ο διδάσκαλος, ο Κύριος μας. Έτσι και εγώ, αδελφοί μου, πέρασα αυτή τη σκέψη. Κύριε, θα πεθάνω. Κύριε, θα φύγω. Κύριε, ακούστε τώρα να τα ξομολογηθούμε κι όλα. Όλα. Τι θα πουν οι άλλοι? Ακούστε, σκεφτόμουν τι θα πουν οι άλλοι. Σκεφτόμουν, καλά, πέθανε ο Ανδρέας και πώς πέθανε. Και... τι, στον Κύριο θέλω να πάω, αδελφιά μου. Μετά έκατσα και τα σκέφτηκα όλα αυτά. Σκέφτηκα πρώτα για τον εαυτό μου, αλλά σκέφτηκα όμως και για τον αδελφό μου. Όταν ακούω τώρα πλέον σε τι δύσκολη κατάσταση βρίσκεται, τι σκέφτεται, τι μπορεί να περνάει μέσα από το μυαλό του, και αυτά περνάνε μέσα από τον Ιώβ, αδερφιά μου, και από κάθε έναν άνθρωπο που περνάει μέσα από μια μεγάλη ταλαιπωρία. Μπορεί, σας είπα, να μην είναι ασθένεια, να είναι κάτι το οποίο να είναι το παιδί του, να περνάει ένα πρόβλημα το παιδί του. Ξέρετε πόσο σοβαρά προβλήματα υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να μπούμε στο πρόβλημα του αλουνού. Γιατί τα γεγονότα, όλα αυτά που θα έρθουν στη ζωή μας, εάν εγώ δεν είμαι έτοιμος, θα με βρουν απροετοίμαστο. Έτσι βρήκαν και τον Ιώβ. Όμως είχε άλλες βουλές. Και θέλω να το δούμε και αυτό. Η Σάρξ μου λέει στο 5, είναι... περιδενδυμένη σκολίκη με βόλους χώματος, το δέρμα μου διασχίζεται και ρέει. Ακούστε πώς είναι η κατάστασή του. Οι μέρες μου είναι ταχύτερε της κερκίδος του υφαντού και χάνονται άνευ ελπίδος. Ενθυμήθητη ότι η ζωή μου είναι άνεμος. Ο οφθαλμός μου δεν θέλει επιστρέψει να ειδεί το αγαθόν. Ο οφθαλμός, λέει, του βλέποντάς με δεν θέλει με ειδεί πλέον. Η οφθαλμή σου είναι πεμέ και εγώ δεν υπάρχω. Ιώβ, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις. Αδελφέ μου και αδελφή μου, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις. Καλά κάνεις που τα λες όμως. Γιατί είναι ο τρόπος για να μπορέσεις να ταπεινωθείς. Γιατί ο Κύριος έχει άλλες βουλές για σένα. Κοίταξε, έλα στην εκκλησία, αγωνίσου, υπηρέτησε. Δώσε τη ζωή σου και όπως έρθουν τα πράγματα, εμπιστέψου τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Και άφησε τον Κύριο να κάνει όλο αυτό το τέλειο έργο μέσα στην προσωπική σου ζωή. Γιατί ο Ιώβ στο τέλος κατάλαβε.
Και στο τέλος, αδελφοί μου, μ' αρέσει πολύ να το δούμε. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ. Γιατί πλέον είδε διαφορετικά το Θεό. Και ακούστε λόγια πολύ ωραία. Εξεύρω, 512 σελίδα. Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα. Ακούστε τι λέει, αδελφοί μου. Και ουδείς το χασμό σου δεν δύναται να εμποδιστεί. Ό,τι σκέφτεσαι μπορεί να γίνει. Και εσύ, αδερφέ, και εσύ, αδερφή, ό,τι σκέφτεσαι όταν είσαι βάρεστος ενώπιον του Κυρίου και αγωνίζεσαι μέσα στον αγιασμό και στην καθαρότητα και να πετάξεις όλα αυτά μέσα από την προσωπική σου ζωή, τότε ό,τι σκέφτεσαι και ό,τι λαλείς προς τον Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, όμως με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο Κύριος θα το εκτελέσει. Αλληλούια. Γιατί είσαι παιδί του. Και δεν θέλει να είσαι δυστυχισμένος. Οι καταστάσεις μας και η ζωή μας, τη δυστυχία μας φτάνουν εκεί, αδελφοί μου. Αλλά ο θρήνος, να ξέρετε κάτι, έχει ένα χαρακτηριστικό. Ξέρετε τι βγαίνει μέσα από το θρήνο, μέσα από το κλάμα? Η θλίψη. Αλλά η θλίψη όμως έχει καρπό, αδέλφια μου. Η θλίψη εργάζεται την υπομονή, η δε υπομονή τη δοκιμή, η δε δοκιμή την ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Για ποιο λόγο? Διότι η αγάπη του Θεού Πατρός είναι κεχημένη δια του Πνεύματος του Αγίου στις καρδιές μας, αδελφοί μου. Και πληρώνεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο. Και ό,τι κατακάθει υπάρχει μέσα στην καρδιά, το ανεβάζει πάνω. Ξέρετε, η πηγή αναβρίουσα, αδελφοί μου, δεν κρατάει κανένα κατακάθι. Καθαρίζει το νερό. Καθαρίζει, έτσι καθαρίζεται ο άνθρωπος μέσα από αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί μου. Τα οποία η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να την εμπιστεύεσαι. Πάντοτε να εμπιστεύεσαι το λόγο του Κυρίου, και τώρα έρχεται ο λόγος του Θεού. Γιατί περιμένει λόγο Θεού. Ξέρετε τι περίμενε? Να πεθάνει ο Ιώβ. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Είναι η ταπείνωση, αδελφοί μου. Να καταλάβει ο Ιώβ ότι Ιώβ δεν είσαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος, Ιώβ. Δεν είσαι αυτός ο οποίος μπορείς να πεις ότι εγώ δεν αρρωσταίνω ποτέ. Αν το λες αυτό και αν το λέω αυτό, θα με προλάβει αυτό το πράγμα. Και μετά θα έρθει ο σκανδαλισμός. Γιατί ποτέ δεν εργάστηκα αυτά τα οποία ίσως έρθουν στην προσοχή. Μπορεί να μην έρθουν ποτέ, που είναι αδύνατον αυτό. Αλλά μπορεί και να μην έρθουν ποτέ. Θα είμαι προετοιμασμένος όμως, αδελφοί μου. Και ο Ιώβ, ο στοχασμός σου δύναται να εμποδιστεί. Τι ούτως ο κρύπτον τη βουλή ασυνέτως, εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοώ, πράγματα υπερθαύμαστα δια εμέ, τα οποία δεν εγνώριζα, δεν τα γνώριζα. Δεν μπορούσα να μπω στο σκεπτικό του Κυρίου. Δεν μπορούσα να μπω στο νου του Θεού. Δεν ήξερα πώς λειτουργεί ο ίδιος ο Θεός, σε αυτόν τον οποίον πίστευα, σε αυτόν τον οποίον θυσίαζα. Δεν τον είχα καταλάβει. Όμως μέσα από αυτή την ταλαιπωρία, μέσα από αυτή τη δοκιμασία, αν και αδίκως, μέσα τώρα πήρα το μάθημά μου. Γιατί, ποιο είναι? Άκουσον δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξον με. Ήκουον περισσού με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Σε βλέπει. Σε βλέπει. Τώρα δεν σε ακούω μόνο. Δεν ακούω μόνο τη φωνή σου. Τώρα όμως μπορώ να σε ψηλαφίσω. Σε γνωρίζω πολύ καλά. Και αδελφοί μου, μία γνωριμία και μία σχέση γίνεται όταν υπάρχει πάντοτε κοινωνία μεταξύ μας. Αλληλούια. Το ζευγάρι πότε γνωρίζεται? Όταν πλέον ξεκινάει και είναι μαζί συνέχεια. Όταν αρχίζει και χάνει την επαφή μεταξύ τους, εκεί αρχίζουν όλα τα προβλήματα. Όταν σταματάει να μιλάει ο ένας τον άλλον, τότε αρχίζει και απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον. Όταν δεν εκδηλώνουν τα αισθήματά τους ο ένας προς τον άλλον, τότε, αδελφοί μου, έρχεται η ψυχρότητα μεταξύ αυτού του ζευγαριού, οι οποίοι κάποτε ήταν ένα. Τώρα έχουν γίνει πάλι ο καθένας ο εαυτός του. Αλληλούια.
Φοβερό δεν είναι? Ενώ ο Κύριος μας θέλει ένα πάντοτε. Πότε όμως? Όταν εγώ είμαι ένα μαζί. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Αυτή τη σχέση, αδελφοί μου, θέλει να αποδείξει στον Ιώβ, και αυτή τη σχέση θέλει να αποδείξει και σε εμάς σήμερα, ότι θέλουμε να... Ο Θεός, Πατέρα, σε παρακαλώ, έκανε μια πολύ ωραία προσευχή. Δεν λέω, Κύριε, να τους βγάλεις μέσα από αυτόν τον κόσμο, αλλά Εσύ, Κύριε, αυτούς εδώ να τους διαφυλάξεις, σε παρακαλώ, μέσα από αυτόν τον κόσμο. Φύλαξέ τους. Όπως εγώ είμαι ένα με σένα, έτσι και εσύ, Κύριε, κάντους, Πατέρα, ένα και αυτούς και με μας να είμαστε ένα. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Αυτό είναι το φρόνημα του Θεού. Γιατί, αδελφοί μου, ο Ιωσήφ, και τελειώνοντας, γιατί ήθελα να πω πολλά και άλλα παραδείγματα, ποτέ δεν περίμενε στη ζωή του ότι τα ίδια του τα αδέρφια θα έφταναν σε μια τέτοια κατάσταση μίσους. Μίσους. Και την ώρα που τον πούλαγαν, αδελφοί μου, εκείνη την ώρα που τον έδιναν για 20 αργύρια, έκλαψε. Έκλαψε. Έσκουξε. Φώναξε. Τι κάνετε? Τι μου κάνετε? Γιατί το κάνετε αυτό? Όμως ήθελε να αποδείξει ο Κύριος άλλα πράγματα στον Ιωσήφ. Πράγματα τα οποία δεν τα είχε γνωρίσει ποτέ του. Αυτός νόμιζε ότι η ζωή του τελείωσε. Όμως ο Θεός ήταν πάντοτε μαζί του. Πήγε στην Αίγυπτο, τον πήρε ο Πεντεφρής, εκεί μέσα στο σπίτι του, τον έκανε επιστάτη όλου του σπιτιού του. Αλλά τι νομίζετε, όταν όλα πάνε καλά, δεν θα έρθουν η δοκιμασία? Είναι προετοιμασμένος πλέον για τον εαυτό του, για ό,τι θα συμβεί. Δεν είναι προετοιμασμένος όμως να συγχωρέσει τα αδέρφια του, αδέρφια μου. Δεν είναι προετοιμασμένος. Και έπρεπε να τον περάσει σε μια κατάσταση φυλάκισης. Και έκανε, δημιουργήσε ο Κύριος καταστάσεις ώστε οι οφθαλμοί της γυναίκας του Πεντεφρή να πέσουν πάνω στον Ιωσήφ. Γιατί ήταν και ωραίο στην όψη. Και λέω, αδελφοί, αδελφέ, αυτή την ωραιότητα που θα τη χαραμίσεις, αυτό το οποίο το κάλος που σου έχει χαρίσει ο Κύριος, πού θα το δώσεις, πού θα το σπαταλήσεις? Θα το σπαταλήσεις το να φανείς εσύ μέσα από αυτό που σου χάρισε ο Κύριος, ή για να φανεί η δόξα του Θεού μέσα από την ταπείνωσή σου, αδελφέ μου? Ποτέ δεν μπορέσε να το καταλάβει ο Ιωσήφ αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο τα αδέρφια μου με πούλησαν? Και όχι μόνο, πήγαν να με σκοτώσουν. Υπάρχει λόγος πάντοτε, αυτά που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Για να καταλάβεις, Ιωσήφ, ότι εγώ έχω ένα άλλο μεγάλο έργο για σένα, το οποίο θα θρηνήσεις πάρα πολύ, θα κλάψεις πάρα πολύ, θα πεις γιατί πάρα πολλές φορές. Θα απογοητευθείς πολλές φορές, γιατί το επέτρεψε ο Θεός αυτό μέσα στη ζωή σου. Αλλά ένα, δες πιο κάτω. Πες, Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς μου πλέον. Πες αυτό σαν τον Ιώβ. Κύριε, οίκουον προς εσένα κάποτε. Σε άκουγα, τώρα όμως σε βλέπω. Αλληλούια. Πώς θα δεις το χέρι του Θεού όταν δεν θα περάσεις μέσα από αυτές τις καταστάσεις? Για πες μου πώς. Και επέτρεψε ο Θεός για δύο πράγματα. Να συγχωρήσει για όλη αυτή την κατάσταση που έκαναν οι αδελφοί του προς Αυτόν, και έπρεπε να μπει στη φυλακή καθώς παρέμεινε παρθένος. Δώσε αυτό στον Κύριο. Μείνε Άγιος, μείνε Άγια. Μη θέλεις να αρέσεις τους άλλους, να θέλεις να αρέσεις μόνο στον Χριστό. Και χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, τέτοιους. Εδώ θα έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, εμείς να τους δείξουμε με τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πολλά. Το ξέρετε, μόνο η ζωή μας μεταμορφώνει τους άλλους, να το ξέρετε. Γιατί μέσα σε αυτόν εδώ το οίκο, τον οίκο, και σε κάθε οίκο που εξητά το πρόσωπο του Κυρίου στον αγιασμό και στην καθαρότητα, γιατί υπάρχουν πολλές εκκλησίες, χορεύουν,
με κοσμικότητα, με παντελόνια, με διάφορα. Υπάρχουν όπου θέλει, ο καθένας μπορεί να πάει. Πολλές είναι οι παλακίδες, πολλές είναι οι εκκλησίες. Μία είναι η περιστερά του Κυρίου όμως, αδελφοί μου. Είναι άμωμος, Αγία. Και εμείς εκεί πρέπει να μείνουμε στο τέλος. Εμείς, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, να σταθούμε μαζί με τις γυναίκες μας. Ο άντρας να μπορέσει να δείξει την αγάπη του στη γυναίκα του και να του πει έξω η αμαρτία από το σπίτι μας. Αγάπη μου, σταμάτα να βάφεις τα νύχια σου, σταμάτα να βάφεσαι, σταμάτα να φοράς κουλαρίκια, σταμάτα εκείνο, σταμάτα το ένα, σταμάτα το άλλο. Να πάει η γυναίκα να πει στον άντρα, σταμάτα να συμπεριφέρεσαι έτσι, σταμάτα να θέλεις να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, σταμάτα να είσαι συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι, σταμάτα εκείνο, σταμάτα το ένα. Έλα να προσευχηθούμε, έλα να μας πληρώσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, έλα να οικοδομήσουμε πάνω, γιατί θα έρθουν πράγματα στη ζωή μας. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω, έτσι είναι τα πράγματα. Θα έρθουν πολλές κακές μέρες στη ζωή μας, αδερφοί μου, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Σταμάτα, και ο Ιωσήφ δεν γνώριζε, δεν κατάλαβε. Δεν ήξερε ότι ο Κύριος πρέπει να τον εργαστεί μέσα σε αυτά τα δύο τα πράγματα. Και έπρεπε να περάσει τώρα από τη φυλακή. Έκατσε, αδερφοί μου, 12 χρόνια μέσα στη φυλακή. Η καρδιά του, ακούστε, δεν έφυγε ποτέ από το θέλημα του Κυρίου. Έμεινε. Το θέμα είναι, αδερφοί μου, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα φανερώσει ο Κύριος. Μόλις είδε τα αδέρφια του, μόλις ο Κύριος τον απεκατέστησε, τον έκανε μετά τον Φαραώ πρωθυπουργό, του έδωσε όλη την εξουσία της Αιγύπτου στα χέρια του, έκανε ό,τι ήθελε, αδελφοί μου. Ποιος? Ο Ιωσήφ. Από πού ξεκίνησε? Από τον οίκο του Πεντεφρή στη φυλακή, και πού κατέληξε? Το να είναι πρωθυπουργός στην Αίγυπτο. Αυτά κάνει ο Θεός, αδελφοί μου. Ήταν προετοιμασμένος για όλες τις δυσκολίες και φάνηκε αυτό. Έμεινε πιστός. Δεν ήταν όμως προετοιμασμένος για ένα σημαντικό, να συγχωρήσει τα αδέρφια του. Πολύ φοβερό αυτό, ε. Όλα καλά. Όλοι έχουμε ένα θεματάκι. Όλοι μας έχουμε ένα θέμα και πρέπει να προσκοληθούμε πάνω σε αυτό, να μην κοιτά τα θέματα των άλλων. Πολλά θέματα έχω προσωπικά. Ας διορθώσω τα δικά μου θέματα. Να κοιτάξω και να προσευχηθώ εγώ, να ζητήσω βοήθεια, να δω πώς θα τα ξεπεράσω αυτά τα θέματα που έχω. Γιατί ο υπερήφανος δεν βλέπει τα θεματάκια του. Ο υπερήφανος βλέπει τα θέματα των άλλων. Αλλά τα θεματάκια του δεν τα βλέπει. Ότι έχει πολλά περισσότερα από ό,τι έχει ο αδερφός του. Δεν ήξερε ότι στον ίδιο παρανομαστή βρίσκεται και ότι θα τους φέρει ο Θεός όλους τα πόδια του, και εκεί θα πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει. Να τους καθαρίσω είναι ευκαιρία. Έτσι μου κάνατε. Τώρα θα σας πω εγώ. Δεν είναι το φρόνημα του Θεού αυτό, αδερφιά μου. Είναι το θέλημα του Θεού. Όταν ο άλλος έρχεται, σου τον φέρνει ο Θεός στο πιάτο, γιατί σου έχει κάνει πράγματα, και θα στον φέρει ο Θεός στο πιάτο εδώ, δηλαδή να ζητήσει τη βοήθειά σου, τότε να δούμε πώς θα του συμπεριφερθείς. Εκεί θα φανεί η καρδιά σου, όλα θα φανούν εκεί πέρα τα πράγματα. Εκεί θα φανούν όλα. Και έρχεται μπροστά, έρχονται όλοι μπροστά του, εκεί. Αλλά ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις τους είδε εκεί πέρα και μόλις η καρδιά του τον τσάκισε, τον πήρε μακριά, έχασε την επαφή με την οικογένειά του, λησμόνησε την οικογένειά του, είχε μίσος μέσα στην καρδιά του, πέρασε τη φυλακή αυτά τα έτη που έπρεπε να περάσει τον προσδιορισμένο χρόνο, έτσι λειτουργεί ο Κύριος. Μα Κύριε, τόσα χρόνια, 38 έτη, Πάσχο, τόσα χρόνια ήθελε ο Κύριος. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, κοίταξε, σε διατηρεί ο Κύριος.
Σε προσέχει ο Κύριος. Ό,τι και αν έχει συμβεί μέσα στη ζωή σου, ο Κύριος σε κρατάει ακόμα. Εσύ τι κάνεις? Δοξάζεις το Θεό για όλα αυτά που σου έχει προσφέρει ο Θεός και σου προσφέρει μέσα από την ταλαιπωρία σου που τα έχει επιτρέψει ο Θεός, και εσύ πρέπει να αποδεχτείς και να πεις: ναι Κύριε, γυμνός εξήλθω εκ της μητρός μου, γυμνός και θα φύγω. Όλα είναι δικά σου, ακόμα και η ψυχή μου. Την έχεις εναποθέσει, την ψυχή σου, το σώμα σου, το πνεύμα σου στα χέρια του Κυρίου? Όλοι λέμε ναι. Έλατε όμως που πολλές φορές δεν την έχουμε. Γιατί αν την έχουμε δώσει, όλο μας το είναι στον Κύριο, τότε αποδεχόμαστε το θέλημα του Κυρίου. Αυτό θέλει. Εγώ το θέλημα του Πατρός μου ήρθα να κάνω, έτσι είπε ο Χριστός. Όχι να κοιτάξω το συμφέρον μου. Όχι να κοιτάξω να αποφύγω τη σταυρική θυσία, αυτό το έργο το οποίο εγώ ήρθα για να κάνω σε αυτόν τον κόσμο, να αποφύγω. Δεν ήρθα να το αποφύγω. Και δεν θα αποφύγουμε, θα έχουμε θάρρος. Αλλά λέω, πώς θα πάρεις θάρρος όταν το ενδιαφέρον σου είναι σε άλλα πράγματα? Όταν όμως έχεις ενδιαφέρον μόνο στον Κύριο, τότε έχεις θάρρος. Το θάρρος σου είναι εκεί. Δεν μπορεί να σε κλονίσει κανένας μέσα από αυτή την πίστη την οποία σου έχει χαρίσει ο Κύριος. Γιατί εσύ το θέλησες αυτό. Εμείς το θελήσαμε, αδερφοί μου. Αυτός που στέκεται εκεί και προσπαθεί και αγωνίζεται, αδελφοί μου, αυτός έχει θάρρος. Και τώρα έκλαψε. Του βγήκε μια κραυγή μέσα από την καρδιά του. Ξέσπασε. Ξέσπασε ο άνθρωπος. Και εκεί τελείωσαν όλα. Και λέω σήμερα, λέω, Κύριε, να σπάσεις κάθε καρδιά σήμερα εδώ μέσα. Κάθε τι το οποίο υπάρχει μια σκληρότητα για το οποιοδήποτε τρόπο και έχει σκληρινθεί για οποιονδήποτε λόγο με τον Θεό, ακόμα και για τον αδελφό σου. Κύριε, σε παρακαλώ, και να το πούμε όλοι μαζί, σπάσε σήμερα κάθε καρδιά. Αμήν, αδέρφια. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογήσει σφοδρά. Αμήν.